Στη Ρόδο βρίσκεται από σήμερα η ομάδα του Αθλητικού Συλλόγου Τρίκαλα για την αυριανή αναμέτρηση με τον τοπικό Κολοσσό. Η τρικαλινή ομάδα γνωστό αντιμετωπίζει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα, με αποτέλεσμα η διοίκηση με τη συνδρομή φίλων της ομάδας κατάφερε να εξασφαλίσει τα έξοδα της αποστολής για τη μετάβαση και διαμονή στη Ρόδο. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς πέρα από τα έξοδα των αποστολών, καθημερινά θα πρέπει να ξεπεραστούν διάφορα λειτουργικά προβλήματα οικονομικής φύσεως, ενώ σε αυτά θα πρέπει να προσθεθούν και τα δουλευμένα των παιχτών. Πολλά δημοσιεύματα και αναρτήσεις σε ιστοσελίδες ανέφεραν πως έχει καταπέσει η εγκαιτική του Αθλητικού Συλλόγου Τρίκαλα στο πρωτάθλημα. Η αλήθεια είναι πως ο πρόεδρος Γιώργος Γιαννούλας ήρθε σε συνεννόηση με τον δικηγόρο του Γιάννη Χριστόπουλου, κύριο Δέδε, και σήμερα κατατέθηκε στην αρμόδια επιτροπή υπόμνημα του δικηγόρου, στο οποίο αναφέρεται ότι έχει βρεθεί λύση ανάμεσα στις δύο πλευρές για τα χρήματα που οφείλονται στον πρώην προπονητή της ομάδας. Κατά τα άλλα, ο Αμερικανός David Young βρίσκεται στα Τρίκαλα. Ο έχουμε Scooty Guard αναμένεται να προπονηθεί τις επόμενες ημέρες με την ομάδα και τη Δευτέρα, αν όλα πάνε καλά και με τις ιατρικές εξετάσεις, αναμένεται να υπογράψει ώστε να ενισχύσει την ομάδα στο καθοριστικό παιχνίδι με την Ολύμπια το άλλο Σάββατο.